Καλώς ήρθατε. Ξεκινάω πάντα με την ίδια ερώτηση σε όλους. Τι δανεισμό είχατε και τι οφείλετε σήμερα σε όλες τις τράπεζες? Ο δανεισμός του Antenna TV σήμερα είναι ένα κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 161.056.000 ευρώ. Επειδή ξέρω ότι και από την αλληλογραφία που είχαμε με την Επιτροπή προτριμήνου, τετραμήνου και από θέματα που έχουν τεθεί, υπάρχει και σε λογαριασμό factoring ένα ποσό 22.566.000. Δεν θεωρούμε ότι είναι δανεισμός, είναι μια άλλη μορφή, αλλά μια και τίθεται, σας το θέτω. Μας στείλατε μαζί με το δάνειο το κοινοπρακτικό και εγγυητικές επιστολές τον ίδιο περίοδο 17.800. Αυτό δεν είναι δάνειο? 17.800.000 εγγυητικές επιστολές των ίδιων τραπεζών των ομολογίων. Δεν είναι 17.800.000, είναι 17.800, αν δεν κάνω λάθος. 17.400. Και επίσης, άρα κοινοπρακτικό και εγγυητικές είναι 180 εκατομμύρια. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ναι. Ωραία. Για πέστε μου κάτι. Εσείς είπε, κύριος Πρόεδρος. Ναι, βεβαίως. Για να μην την κάνω και εγώ. Όλο το δάνειο. 180 εκατομμύρια. Αυτό που έχουμε έγινε να αποπληρωθεί. Το υπόλοιπο είναι 190. Έτσι είναι. Υπόλοιπο, ναι. Το υπόλοιπο δανεισμού. Δανεισμού, ναι. Στις επιστολές που μας στείλατε 28 έκτου, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Λιαρέλη, κύριο, το αντένα είναι εγώ, το υπόλοιπο δανεισμό. Δεν έχω τον τραπεζόν, το αντένα. Βεβαίως, η επιστολή θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι οι εγγυητικές επιστολές 18 εκατομμυρίων είναι από ξένες τράπεζες, αλλά είναι υπαρκτό νούμερο. Ναι. Το αναφέρετε ήδη στο ίδιο. Με επιστολή της εταιρείας 28 έκτου. Κύριε Λιαρέλη, να συμφωνήσω στο νούμερο, γιατί ξέρετε, κάθε μέρα έχουν μια μικροδιαφωνία όλοι οι βολωστές. Είναι το σύνολο. Το σύνολο. Αυτό που απομένουν από την αποπληρωμή. Έτσι είναι. Τώρα και υπάρχει μια διαφορά, βέβαια, 195 λέει εδώ. Όχι, μισό λεπτό, αυτό αφορά τον όμιλο. Τον όμιλο. Αντένα TV, να σας πω και από την άλλη μεριά για να το κλείσουμε. Κύριε, εισαγωγικά, αν κάποιος αθροίσει εκ μέρους του ομίλου την αλληλογραφία που αφορά σε δάνεια, factoring, εγγυητικές, όλα τα είδη των σχέσεων με τις τράπεζες είναι 185 εκατομμύρια. Από τη μεριά των τραπεζών, η αλληλογραφία που έχει έρθει είναι 189. Είναι έτσι κι αλλιώς διαφορετική χρονική στιγμή. Όχι. Είναι διαφορετική χρονική στιγμή. Είναι πιθανά βραχυχρόνιοι λογαριασμοί. Μπορεί να είναι κάποιες πιστωτικές κάρτες. Με συγχωρείτε για να βοηθήσω. Η εκτίμηση είναι κοινή πάντως. Προσδιορίζετε δύο νούμερα όπου προσθέτετε το φάκτον και το ομολογιακό και έχετε μία διαφορά 4 εκατομμυρίων. Θέλω να σας πω ότι και τα δύο νούμερα είναι ακριβή. Δεδομένου ότι τα νούμερα που πήρατε είναι προπενταμήνου και εντωμεταξύ έχουν αποπληρωθεί. Γιατί το Σεπτεμβρίου δόση. Το ερώτημά σας ήταν σήμερα. Οπότε η τάξη δεν είναι ως εκτίμηση είμαστε σύμφωνοι και νομίζω ότι συμπίπτουν οι αριθμοί. Αυτό δεν το συζητάμε. Ωραία. Σας είπε πριν και ο Πρόεδρος ότι ο κ. Κυριακού έχει προσκληθεί 3-4 φορές και λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων στο εξωτερικό που είναι κυρίως οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δεν μπορεί να έρθει και το κατανοούμε. Είναι ακριβές αυτό. Είναι ακριβές αυτό. Μία οικογένεια. Σήμερα είναι στο εξωτερικό. Ναι, κύριε Λιαρέλη, μία οικογένεια η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στο εξωτερικό με πολυσχηδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τι το χρειάζεται ένα τηλεοπτικό σταθμό στην Ελλάδα, ο οποίος σήμερα δεν δένει με κερδοφόρες εταιρικές χρήσεις? Καταρχήν, η οικογένεια Κυριακού, όπως είπατε, είναι μέτοχη και έχουν μια πολυσχηδή διεθνή δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή, όπως προφανώς ή ενδεχομένως γνωρίζουν όλα τα μέλη της Επιτροπής, αφορά αποκλειστικά την ναυτιλία, τα μίντια και κάποιες ευρύτερες επενδυτικές δραστηριότητες. Δεν αφορά τίποτε άλλο. Μάλιστα. Απολύτως τίποτε άλλο. Σε ό,τι αφορά την δραστηριοποίηση στα μίντια στην Ελλάδα, η δραστηριοποίηση αυτή είναι πάνω από 25 χρόνια, σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα. Υπάρχει μία επένδυση, την οποία επιθυμούν να διατηρήσουν για προφανείς επιχειρηματικούς λόγους. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ενδεχομένως και για συναισθηματικούς λόγους, διότι, εν πάση περιπτώσει, η όλη επέκταση του γκρουπ στο εξωτερικό, ειδικά στον τομέα των μίντια, ξεκίνησε από την Ελλάδα. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε εδώ κάποια στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπου έχουμε δύο πορίσματα. Ένα της ΑΛΦΑ, νομίζω, και της ΕΤΕ και ένα της Τράπεζας της Ελλάδος. Φαίνεται εδώ ότι από το 2008, κύριε Λιαρέλη, άρχισαν οι ελληνικοί δείκτες να είναι καθοδικοί. Έχουμε ζημιογόνες.
οικονομικοί δείκτες από το 8 και μετά. Τι παρατηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος? Έχουμε ζημιογόνες κρίσεις, αρνητικά ΕΔΑ κεφάλαια, αρνητικό EBITDA, ζημίες, με αποτέλεσμα από το 8 μέχρι το 14 να φτάσουμε στο 14 με 200 εκατομμύρια αρνητική καθαρή θέση. Και ενώ αυτό συμβαίνει, το 2008 πουλάτε την Nova Television στην Βουλγαρία, παίρνετε 600 εκατομμύρια τίμημα και εξακολουθείτε, ο δανεισμός είναι ο ίδιος, δεν καταβάλλατε από ένα τίμημα 600 εκατομμύριων που είναι πενταπλάσιο, εξαπλάσιο του χρέους σας. Γιατί το ξεφύγετε το δάνειο όταν παίρνετε ένα τίμημα 600 εκατομμυρίων? Θέσατε 4 ερωτήματα και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να απαντήσω. Καταρχήν, αρνητική θέση 200 εκατομμυρίων δεν υπάρχει. Τόσο απλά. Θα σας διαβάσω την έκθεση της Επιτροπής της Έκθεσης Ελλάδος. Μπορείτε να μου διαβάσετε ό,τι θέλετε, αλλά με καλέσατε να ακούσετε την άποψή μου, η οποία θα κριθεί. Αρνητική θέση 200 εκατομμυρίων δεν υπάρχει. Το 14. Η θέση, η καθαρή θέση της Αντένα TV ΑΕ ήταν θετική όλα αυτά τα χρόνια. Και το 14. Μάλιστα, ήταν 7 εκατομμύρια θετική. Το 14. Το 14. Και γιατί χρειάζεται 162 εκατομμύρια δάνεια? Δεύτερον, αν μου επιτρέπετε. Δεύτερον, η λειτουργική κερδοφορία της Αντένα TV ΑΕ, όπου λειτουργική κερδοφορία θεωρούμε την κερδοφορία προτόκων, φόρων και αποσβέσεων, είναι θετική. Και μάλιστα, αυτό καταγράφεται στους ισολογισμούς οι οποίοι είναι δημόσιοι. Ωραία. Τρίτο σημείο. Θέσατε το θέμα της Βουλγαρίας. Της Nova Television, από την οποία πήρα τη τίμημα 600 εκατομμύρια περίπου. Καταρχήν το τίμημα ήταν μικρότερο. 540 μετά μάλιστα την αφαίρεση των φόρων. Αυτή η πώληση έγινε το 2008. 8. Πράγματι ήταν μια πώληση με ένα πάρα πολύ μεγάλο τίμημα. Το τίμημα αυτό είναι το τίμημα το οποίο έχει καταγραφεί στην πώληση και υποθέτω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση αποκτήθηκε και για ένα διάστημα λειτουργούσε. Συνεπώς δεν πρόκειται για κερδοφορία, είναι το τίμημα της πώλησης. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας πω είναι ότι οι μέτοχοι του Αντένα παγκοσμίως κάνουν αγορές και πωλήσεις. Και καράβια αγοράζουν και καράβια πουλάνε. Ενδεχομένως σε κάποια να έχουν θετικό αποτέλεσμα και σε κάποια αρνητικό. Ωραία. Το τρίτο θέμα που πρέπει να σας πω, μια και το συνδέεται με το δανεισμό, έχει τις εξής όψεις. Ένα σημείο είναι ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο δεν αποκτήθηκε από διανοιοδότηση. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι ουδέποτε και σε καμία σύμβαση κατεγράφεται ότι στην περίπτωση πώληση στοιχείων ανά τον κόσμο πρέπει να εκπληρωθούν τα δάνεια. Μάλιστα. Τρίτον, διεθνώς, ένα στοιχείο το οποίο είναι στοιχείο προς αξιολόγηση για παροχή δανείων είναι και η οικονομική ευρωστία του μετόχου. Συνεπώς, εάν παρακολουθήσω τη λογική σας, γιατί πουλήσατε κάτι και δεν πληρώσατε. Δεν ήταν αυτό το ερώτημα, γιατί μέρος του τιμήματος δεν δόθηκε στις τράπεζες. Αυτό είναι το ερώτημα. Τότε η Google δεν θα έπρεπε να έχει δάνεια. Δεν ξέρω για την Google. Ο Νάσης δεν θα έπρεπε να έχει δάνεια. Δεν τα ξέρω. Δεν θα έπρεπε να έχει κανείς δάνεια. Ωστόσο, 540 εκατομμύρια ήταν. Ωστόσο, εάν θέλετε να με αφήνετε να ολοκληρώνω. Ωστόσο, υπήρξε αυτό το τίμημα, δεν υπήρχε συμβατική υποχρέωση για την εκπλήρωση δανείων, αλλά από το 2008 που υπήρξε αυτό το τίμημα, οφείλω να σας πω ότι ο Αντένα... Τίμημα είναι 540 εκατομμύρια. Καθαρό. Όχι, συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, 540 εκατομμύρια. Κύριε Νικολοπούλε, κύριε Νικολοπούλε. Να καταλάβω, είναι μία... Κάνετε όμως ερώτηση μα μετά. Μα δεν έκανα ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, μήπως είναι χιλιάδες. Το είπε ο κύριος Λάπας. 540 εκατομμύρια ένα κανάλι στη Βουλγαρία. Και εδώ όλα τζάμπα. Εντάξει. Το 2000... Πώς είπατε? Η πώλησή του από τον όμιλο σε τρίτο όμιλο. Καθαρά 620 ευρώ. Ήταν το τίμημα αγορά αυτό. Αυτό χρόνο. Το πούλησαν, λέμε. Αυτό κύριε. Χρόνος. Άρα εδώ ήταν τζάμπα, λέω. Αυτό χρόνο. Κύριε Λιαρέλη, εγώ δεν σε ρώτησα αυτό. Σε ρώτησα γιατί μέρο του δεν πήγε στι τράπεζε. Αυτό είναι το χρόνο. Κύριε Λάπα, ακούστε. Και μου λέτε άλλα. Υπάρχει ένα τρόπο για να προχωρήσει η συζήτηση. Να απαντώ ή να ρωτάω. Όχι όμως το ερώτημά μου, όχι αυτό που θέλετε. Ωραία, εγώ σας ρώτησα γιατί μέρος του τιμήματος δεν πήγε ένα των δανείων. Και αναγκαστήκατε να οδηγηθείτε μετά στο μεγαλύτερο δάνειο που δόθηκε ποτέ σε 180 εκατομμύριων. Θεωρώ ειλικρινά ότι δεν θέλετε να ακούσετε την απάντηση. Θα λογείτε τώρα. Και πραγματικά. Κύριε Λιαρέλη, παρακαλώ, συνεχίστε την απάντηση. Κύριε Λιαρέλη, είστε ο πρώτος μου το λέτε. Τότε αφήστε με να ολοκληρώσω. Πέστε, κύριε Λιαρέλη.
Εμείς εξασφαλίζουμε διαδικασία αυτή. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι, αλλά πέστε, πέστε. Σας έλεγα λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε συμβατική υποχρέωση, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούν να συνδεθούν οι δύο ενέργειες, διότι οι αγοροπολισίες μπορεί να γίνονται διεθνώς, την περίοδο της πώλησης και μετά δεν συνδέω την πώληση αυτή καθ' αυτή, η αντένα TV ΑΕ εκπλήρωσε διεθνές ομολογιακό δάνειο με έδρα το Λουξεμβούργο αξίας 120 εκατομμυρίων και είναι καταγεγραμμένο. Από την περίοδο αυτή και ειδικά από την περίοδο από το 2010 και μετά, οι μέτοχοι του Αντένα έχουν καταβάλει στον όμιλο Αντένα το ποσό των 138.717.000 είτε με μορφή αύξησης κεφαλαίου είτε και δανεισμού. Ωραία. Συνεπώς, κάθε άλλο παρά μπορεί να υπάρξει θέμα, σκιά ή υπόνοια μη στήριξη στο όμιλο. Ωραία. Σας λέω το αντιεπιχείρημα είναι ότι την ίδια περίοδο πήρατε πάνω από 300 εκατομμύρια δάνειο στην 600 εκατομμύρια τίμημα. Ακούστε τι λέει. Το 300 εκατομμύρια από πού προκύπτει? Από το 8 μέχρι σήμερα. Τόσο 300 περίπου εκατομμύρια πήρατε. 300. Μαζί με το ομολογικό δάνειο, βεβαίως. 300. Ας το πω αμέσως. Ακούστε. Εδώ ο κ. Φραγκεδάκης ΣΕΤΕ μας είπε το εξής σχετικά με το τίμημα το οποίο μέρος του δεν πήγε έναντι δανείων. Το εκπληκτικό για μένα. Γιατί και πώς δεν επίστη ο δανειολήπτης σε αυτή τη συγκυρία, ο μέτοχος, να βάλει κάποια λεφτά, δεν μπορώ να το πω. Και σας ρωτώ, από πότε η καταβολή κάποιου χρήματος έναντι δανείων οφείλεται στην, αποκλειστικά στην επιθυμία ή στη βούληση ή στην ευαρέσκεια του δανειολήπτη? Δεν σημαίνει κάτι τέτοιο με κανένα δανειολήπτη στην Ελλάδα. Είτε είναι στεγαστικό, είτε είναι επιχειρηματικό, είτε είναι εμπορικό το δάνειο. Αυτό το αναφέρω και είπε εδώ ο κ. Φραγκεδάκης. Θα σας απαντήσω. Ένα, πάμε παρακάτω. Λέτε λοιπόν δεν υπήρξαν ζημιές κλπ. Εγώ έχω ένα κατάλογο εδώ, σας πω πόσα δάνεια έχετε πάρει. Το δάνειο το αρχίζει να. Η σύμβαση έγινε. Εκδόθηκε το 10 και εκταμιεύθηκε το 16. 4 χρόνια και πλέον έχετε διαπραγματεύσεις. Στις διαπραγματεύσεις αυτά πήρατε δεκάδες εκατομμύρια, θα σας τα πω, δεν θα τα πω τώρα. Πάντως κάνετε τελικά το ομολογικό δάνειο 162 εκατομμύρια συν εγγυητικές περιπτώσεις 180. Ξέρετε, αναφέρει πάλι η Τράπεζα της Ειδικής Έρευνας Τράπεζας Ελλάδος. Κατά τη μακρά, πέραν του συνήθους διάρκεια, επιδείχθηκε ανεκτική τακτική. Τονίστε τη λέξη ανεκτική. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων τροποποιήθηκαν αρχικά σχεδιασμένοι όροι. Αποδόθηκαν, επεστράφηκαν δηλαδή στην εταιρεία Αντένα υφιστάμενα καλύματα, εγγύησεις δηλαδή, εξαλείφθηκαν ενοχικές εγγύησεις και παράλληλα επιδείχθηκε ανοχή από τις τράπεζες έναντι αθητήσεων της εταιρείας σε δεσμεύσεις που είχατε αναλάβει το 10 και τελικά βγήκαν από το όρι του δανείου του 2014. Θα συνέβαινε ποτέ σε κανέναν δανειολήπτη αυτό? Όροι με τους οποίους έχει συμφωνηθεί για το δάνειο, το ΚΟΔ, τελικά παίρνει 162 εκατομμύρια χωρίς καμία εγγύηση ούτε της μητρικής εταιρείας Αντένα Group, ούτε καμία προσωπική εγγύηση του βασικού μετόχου? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Να απαντήσω. Βεβαίως, κύριε Γιαρέλη, σας ευχαριστώ ακούμε. Πολύ. Αν και δεν είναι το ερώτημά σας, είναι 4 ερωτήματα και θα μου επιτρέψετε. Τη σειρά, κύριε Γιαρέλη. Το βασικό ερώτημα είναι. Κύριε Λάπα. Διαθέτηση προσυμφωνημένων όρων. Κύριε Αυτό Λάπα. Είναι το βασικό. Και το λέει η Τράπεζα της Ελλάδας, όχι εγώ. Κύριε Λάπα, σας ρώτησα αν ολοκληρώσατε. Μου είπατε ναι. Βεβαίως. Αφήστε με να απαντήσω στα 4 ερωτήματά σας. Προχωρήστε, κύριε Γιαρέλη. Λοιπόν, καταρχήν, σε αυτό που είπε ο κύριος Φραγκιαδάκης, το γνωρίζω τι είπε. Θέλω να σας πω ότι κάθε άλλο παρά δίκιο έχει. Και οφείλω να κάνω το σχόλιο ότι ο κύριος Φραγκιαδάκης σε 6 άλλες ερωτήσεις που αφορούσαν τον Αντένα είπε ότι δεν γνωρίζει, δεν θυμάται γιατί δεν είχε αναλάβει τα καθήκοντά του και σε αυτό απάντησε. Απορώ πώς είναι επιλεκτική ή υπερκέηση η μνήμη του κυρίου Φραγκιαδάκη. Σε ό,τι αφορά τις, τις διαπραγματεύσεις, ζητήσατε την απάντησή μου. Αξιολογήστε. Σε ό,τι αφορά την περίοδο των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι ακριβές ότι διήρκησε 6 χρόνια. Διήρκησε 4, λιγότερο. 4, 4, 4, διήρκησε λιγότερο. Εδώ επληροφορήθηκαν από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, διότι εγώ το πόρισμα της Τραπέζης Ελλάδος δεν το γνωρίζω. Δεν σας έχει σταλεί σε εσάς. Ορίστε. Δεν έχει σταλεί σε εσάς. Όχι. Εντάξει. Δεν έχει σταλεί. Όχι, δεν έχει σταλεί. Εντάξει, κύριε Γιαρλή. Τουλάχιστον στον Αντένα δεν έχει σταλεί. Σε εσάς, προσωπικά. Εσείς δεν έχετε λάβει γνώση του εσείς προσωπικά. Όχι, δεν το. Ευχαριστώ, συνεχίστε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, πληροφορήθηκα εδώ από την κατάθεση της Τραπέζης Ελλάδος ότι καταγράφεται ευθύνη στην πλευρά των τραπεζών. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ευθύνη στην πλευρά των τραπεζών, αλλά υπάρχει και ένα αντικειμενικό ζήτημα.
Από το 2010 και μετά, η οικονομία και ειδικά το τραπεζικό σύστημα υπέστη οβιδιακές μεταβολές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε 3 αλλαγές διοικήσεων τραπεζών και τουλάχιστον 8 φορές αλλαγή των όρων δανεισμού. Συνεπώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ολοκληρωθεί τόσο γρήγορα. Παρόλα αυτά, θέλω να σας επισημάνω ότι εμείς επιτύχαμε την συμφωνία του κοινοπρακτικού, το οποίο υπεγράφει το 2015. Τον τρίτο. Δύο μήνες και κάτι μέρες. Το Μάρτιο του 2015. Δύο μήνες και κάτι μέρες μετά την εκλογή της σημερινής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα. Και κάθε άλλο παρά ήταν προς το συμφέρον της Αντένα TV. Πρέπει να σας πω ότι το μέσο επιτόκιο των δανείων τα οποία συνέθεσαν τελικό στο κοινοπρακτικό ήταν περίπου 11%. Με ένα δάνειο κοινοπρακτικό το οποίο έχει επιτόκιο περίπου 5. Αυτό κόστισε, εάν είχε λήξει 2 χρόνια νωρίτερα η διαπραγμάτευση, περίπου 16 εκατομμύρια περισσότερα σε τόκους. Οι οποίοι βεβαίως πληρώθηκαν. Το τρίτο που επίσης θέλω να σας πω είναι ότι εκτός από τα χρήματα, τα 140 εκατομμύρια που έχουν εισρεύσει από τους μετόχους όλη αυτή την περίοδο, το κοινοπρακτικό δάνειο του Αντένα δεν είχε ούτε ένα ευρώ επιπλέον. Αυτό το οποίο αποκαλείται φρέσκα λεφτά. Αφορούσε αναχρηματοδότηση παλαιών δανείων. Παράλληλα, την ημέρα της υπογραφής του κοινοπρακτικού δανείου... Για τόκων δανείων. Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω, γιατί κάνετε απολύτως λάθος. Κάνετε απολύτως λάθος. Όμως κάνω λάθος, κάνω την λάθος. Την ημέρα της υπογραφής, της 23 Μαρτίου του 2015, η Αντένα TV ΑΕ κατέβαλε το ποσό των 6.582.080 ευρώ που ήταν η τόκη των προηγούμενων δανείων του προηγούμενου εξαμήνου. Δηλαδή αυτό το οποίο λέτε και έχετε ξαναρωτήσει περί κεφαλαιοποίησης τόκων όχι μόνο δεν ισχύει, ενδεχομένως να είναι και από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην ελληνική οικονομία που έγινε αυτό. Πόσο ήταν η τόκη που δώσατε, κύριε Γιαρελή? 6.700.000, πώς είπατε? 6.582.000 που ήταν το ποσό των... Καταβλήθηκαν... Ορίστε... Πριν υπογραφεί το δάνειο, κατεβλήθησαν οι τόκοι και δεν τίχεται θέμα στην περίπτωση του κοινοπρακτικού δανείου του Αντένα κεφαλαιοποίησης τόκων. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν έχει συμβεί συχνά, συνολικά στην ελληνική οικονομία και δεν ξέρω αν έχει συμβεί στον χώρο των μίντια. Το επόμενο θέμα που θύσατε και τελειώνω είναι το καμία εγγύηση τα δάνεια. Δεν θα συμφωνήσω δεν μαζί σας. Δεν είπα καμία εγγύηση, είπα προσωπικές εγγύησεις των μεσικού μετόχων. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Τα δάνεια του Αντένα θεωρούμε ότι είναι πλήρως καλυμμένα και πλήρως εγγυοδοτημένα. Ωραία. Σας λέω ένα άλλο παρά. Παρ' όλα αυτά δεν πήρε απάντηση για ποιο λόγο απαλήφθηκαν οι όροι που ήταν επαχθείς. Ποιοι όροι θέλετε να μου πείτε? Οι όροι του 10 δεν τελικά απαλήφθηκαν από την υπογραφή του 2016. Θέλετε να μου πείτε κάτι σημαντικό? Ακούστε ένα παράδειγμα. Επίσης μαζί με τους άλλους όρους υπήρχε και ένας όρος που έλεγε ότι υπήρχε προϋπόθεση η ενεχειρίαση επιταγών τουλάχιστον 30% στις απαιτήσεις του Αντένα επί των πελατών του. Ναι. Δηλαδή 55 εκατομμύρια. Και αυτός ο όρος απαλήφθηκε, σαν παράδειγμα σας το λέω. Όμως η ερώτησή μου αφορά κάτι άλλο, θα σας πω τώρα. Εδώ ήρθε ο κ. Πουλόπουλος, λέτε ότι όλα είναι καλά με τον Αντένα. Ξέρετε ότι το 8 είχατε, υπάρχει μια κλίμακα διαβάθμισης πιστοληπτικής ικανότητας των εταιριών όταν δανείζονται. Το 8 είχατε τέταρτη θέση στην κλίμακα των 25, από 1 έως 25 κλίμακα, ήσασταν στην τέταρτη. Το 10 που εκδίδεται το ομολογιακό δάνειο ήσασταν 15η, που σημαίνει οριακή θέση από άποψη ρευστότητας. Και εδώ ο κύριος Πουλόπουλος είδε και μας είπε ότι πριν από λίγο καιρό ότι σήμερα η θέση του Αντένα από άψη πιστοποιητική ανώτηση είναι 20η. Που σημαίνει άμεση επίγουσα επιτακτική ανάγκη πρόσθετων εξασφαλίσεων και πιθανόν διακοπή συνεργασία. Αν θέλετε, να διαβάσω τα πρακτικά του κύριου Πουλόπουλου. Άρα λοιπόν, μην μου λέτε ότι όλα είναι ιδανικά για τον Αντένα. Από την τέταρτη θέση πήγατε στην 15η και μετά στην 20η. Και όχι μόνο αυτό. Ακούστε κάτι το οποίο για μένα είναι, με συγχωρείτε τη λέξη, είναι σκάνδαλο. Από την ΕΤΕ το 2011 πήρε ένα δάνειο 15 εκατομμύρια τετράμινης διάρκειας. Ρητός όρος του δανείου είναι
Και ως εγγύηση δίνεται ως δέσμευση κατάθεση μιας θηγατρικής εταιρείας της Progress All LTD, offshore εταιρείας Κυπριακής, 16 εκατομμύρια ως εγγύηση. Και την ώρα που εκταμιεύεται το δάνειο, τι κάνετε? Η θηγατρική εταιρεία παίρνει τα χρήματα από την Κύπρο και τα μεταφέρει σε offshore του εξωτερικού αγνώστους προελεύσεως, με αποτέλεσμα το δάνειο 15 εκατομμύρια είναι ακάλυπτο παντελώς. Αυτό θα συνέβαινε με κανένα άλλο δανειολήπτη, κυρία Λιαρέλη? Μήπως υπήρχε παρέμβαση κορυφαίων τραπεζικών ή πολιτικών παραγόντων? Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Να υπάρχει σύμβαση, να υπάρχει όρος εγγύησης στα κατάθεση της θηγατρικής εταιρείας και όταν παίρνει τα λεφτά, ξαφνικά τα λεφτά της εγγύησης να πάει στο εξωτερικό από άλλη εταιρεία. Πώς το εξηγείτε, για πέστε μου. Μη εξήγηστε μου. Ολοκληρώσατε. Βεβαίως. Ευχαριστώ που ολοκληρώσατε. Progress All LTD είναι η εταιρεία. Ευχαριστώ που ολοκληρώσατε. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Όπως σας λέω, το αναφέρω από το πόρισμα της ειδικής έρευνας της Τράπεζας Ελλάδος. Δεν λέω, το λέω μόνο. Εντάξει, κύριε Λάπα, ευχαριστώ. Έχει ολοκληρωθεί και ο χρόνος σας. Παρακαλώ, κύριε Λιαρέλη. Εάν ολοκλήρωσα. Παρακαλώ, κύριε Λιαρέλη. Διότι έχω καταγράψει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ερωτήσεις. Έχετε όλο τον χρόνο, κύριε Λιαρέλη. Δεν έκανε μία ερώτηση, να απαντήσω και στις 8. Έχετε όλο τον χρόνο. Και στις 16 θα απαντήσω. Έχετε όλο τον χρόνο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καταρχήν. Αναφορές περί σκανδάλου, περί offshore και τα λοιπά, θα έλεγα, ακούστε, υπάρχουν δύο τρόποι. Να με διακόπτετε συνεχώς και να μην αφήνετε να απαντήσω. Σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει, περίπτωση, κύριε Λιαρέλη, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην απαντήσω αυτό που θέλετε. Κύριε συνάδελφοι, από τα 15 λεπτά, τα 14 θα χρησιμοποιείτε εσείς. Κύριε Λάπα, κύριε Λάπα. Κοιτάξτε, παρακαλώ, έχω παρακαλώ. Την εντύπωση, μια κύριε Λιαρέλη, αυτό το σχόλιο, η προηγούμενη ερώτηση σας... Σας παρακαλώ πολύ. Εγώ σας παρακαλώ. Υπάρχει διαδικασία, υπάρχει διαδικασία την οποία τηρώ και προσπαθώ, ως Προεδρείο, προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς. Δεν θα εμποδίσει κανείς την απάντησή σας. Έχετε τον χρόνο και παρακαλώ προχωρήστε στην απάντηση. Καταρχήν, θα ήθελα η συνομιλία να γίνεται με μένα και όχι με τα μέλη της αστικής. Κύριε Πρόεδρε, τρέφω απεριόριστο σεβασμό και είναι γι' αυτό και μιλώ μαζί σας. Αυτονόητο και προς το πρόσωπό σας και προς τα μέλη της Επιτροπής. Παρακαλώ την απάντηση. Αυτό το οποίο οφείλω να πω όμως. Είναι ότι οφείλω να απαντήσω με τον τρόπο που εγώ επιθυμώ. Όπως νομίζετε εσείς. Και θα το αξιολογήσει η Επιτροπή σας. Οφείλω να πω ότι όταν μου γίνονται 8 ερωτήσεις διάρκειας 3 λεπτών και 27 δευτερολέπτων, πρέπει να απαντήσω κι εγώ, ενδεχομένως τον ίδιο χρόνο. Έχετε ακόμα και μισή ώρα να απαντήσετε, κύριε Ρέλη. Και οφείλω να πω ότι όταν ακούγονται ανακρίβειες ή αναφορές που μπορεί... Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Αναφορές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε συμπεράσματα όπως αναφορές περί σκανδάλου, οφείλω να απαντήσω. Παρακαλώ, κύριε Λιαρέλη, απαντήστε. Κύριε Λιαρέλη, ακούστε, κύριε Λιαρέλη. Όχι, κύριε Πάμε, μη συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λιαρέλη. Παρακαλώ, κύριε Λάπα. Κύριε Λιαρέλη, δεν έχει περάσει ημέρα. Μία εξήγηση. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση. Εξήγηση. Πώς? Όλες οι ερωτήσεις που σας έχω κάνει, πιστέψτε με ειλικρινά. Απορρέουν από το πόρισμα ειδική έρευνα. Δεν έχω πει τίποτα δικό μου. Και να απαντήσω. Μην λοιπόν αποδείξετε ότι είμαι ω τρεψοδικό. Θέλετε, κύριε Λάπα, να μου πείτε ωραία. Ότι στο πόρισμα τη Τραπέζη Ελλάδο υπάρχει λέξη σκάνδαλο? Αυτή είναι δικιά σα. Αυτό είναι δικιά σα. Παρακαλώ, κύριε Λιαρέλη. Εξήγησα γιατί η αθέτηση συνεχών όρων προσυμφωνημένων που διαγράφονται στην εκταμείευση για μένα είναι σκάνδαλο. Είναι λάθο όμω τώρα και η Επιτροπή. Λοιπόν. Συνάδελφοι, να είναι κάτι ξεκάθαρο. Η λειτουργία που αναφέρεται κάθε φορά στην έναρξη ότι ασκούμε καθήκοντα ανακριτικής αρχής και εισαγγελέπων μελιωδικών οφείλεται να το καταλαβαίνουμε και εμείς και οι μάρτυρες. Δεν υπάρχει περιβάλλον, αν θέλετε, ενός πολιτικού debate ή τηλεοπτικού debate εδώ. Παρακαλώ που οι απαντήσεις δίνονται και η διαδικασία αναφέρεται στο Προεδρείο. Δεν μπορούμε αλλιώς. Πρέπει να είμαστε συνεπείς, γιατί αλλιώς και η διαδικασία δεν τελειώσει ποτέ. Με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Κύριε Λιαρέλη, αν έχετε θέμα με τη διαδικασία, θα το βοηθάω εγώ απολύτως. Θα σας καλύπτω όπου χρειάζεται. Παρακαλώ η απάντηση. Ωραία. Με όσο χρόνο χρειάζεται εσείς. Μην ανησυχείτε. Να ξεκινήσω λέγοντας. Ετέθη ένα θέμα το οποίο δεν είναι ακριβές. Για σύναψη, θεωρώ ότι ήταν εν τη ρήμη του λόγου, αλλά μια και τηρούνται πρακτικά. Σύναψη κοινοπρακτικού δανείου του 2010. Δεν είναι ακριβές. Το κοινοπρακτικό δάνειο συνήφθη το 2015. Περί αλλαγής των όρων. Η αλλαγή των όρων προερχόταν αποκλειστικά και μόνο από την πλευρά των τραπεζών. Κατά την εκτίμησή μου οφειλόταν από το γεγονός ότι άλλαζαν οι οικονομικές συνθήκες.
Σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις οι οποίες σε δόθησαν, εάν είναι καλύτερες ή χειρότερες, θέλω να σας πω ότι τελικώς οι εγγυήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο κοινοπρακτικό δάνειο του Αντένα είναι υψηλότερης αξίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ως εγγύηση το library του Αντένα, υπάρχει ως εγγύηση το σήμα του Αντένα, υπάρχουν οι απαιτήσεις του Αντένα από ενδοεταιρικά δάνεια, υπάρχουν οι μετοχές συγγενών εταιριών. Σε ό,τι αφορά την κατάταξη που είπατε, δεν είμαι σε θέση να τη γνωρίζω, δεν αμφισβητώ ότι σας είπε ο κύριος Πουλόπουλος, από τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής επληροφορήθην ότι εκτός από το πόρισμα της Τραπέζης της Ελλάδος, το οποίο θεωρεί μηδενικού πιστωτικού ρίσκου το δάνειο του Αντένα, από την κατάθεση του κυρίου Πάσχα επληροφορήθην ότι έχει ελεγχθεί το συγκεκριμένο δάνειο και από τον SSM και όχι μόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει χαρακτηριστεί ως μηδενικού πιστωτικού ρίσκου. Έτσι είπε ο κύριος Πάσχας εδώ. Έτσι ελέγχθη στα πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής και μια και τα επικαλεστήκατε αρκετές φορές από τα πρακτικά του διάβασα. Σε ό,τι αφορά το θέμα παρέμβαση στις τράπεζες, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τέτοιο θέμα. Κάνατε μια αναφορά για ένα δάνειο προ 7 ετίας, 6 ετίας, 15 εκατομμυρίων από την Εθνική Τράπεζα. Και μάλιστα κάνατε μία αναφορά περί offshore και τα offshore, καταρχήν δεν υπάρχει. Υπάρχει μία εταιρεία, των ιδίων μετόχων με έδρα την Κύπρο, η οποία είναι απολύτως διαφανής και λειτουργεί. Την ίδια περίοδο ο Αντένα είχε... Σας και στους εγγυητικές επιστολές της Εθνικής Τραπέζης ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές επεστράφησαν στην Εθνική Τράπεζα και δόθη στη συνέχεια ένα δάνειο 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το δάνειο αυτό, συνεπώς, ο κίνδυνος, το ρίσκο της τράπεζας μειώθηκε από 28 σε 15. Σε ό,τι αφορά το ύψος των καταθέσεων, σε καμία περίπτωση οι καταθέσεις αυτές δεν ήταν με τη μορφή cash collateral ή δεσμευμένου λογαριασμού. Κάποιο διάστημα, όχι 3 μήνες μετά, αλλά 16 μήνες μετά, τα χρήματα αυτά, όχι αυθαίρετα, μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό άλλης εταιρείας και ο λόγος, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας, πάρα πολύ απλά. Ήταν τέλος πια του 11. Τα πράγματα στην Κύπρο δεν ήταν καλά. Οδήγησα, όπως ξέρετε, σε capital control και haircut. Και εντωμεταξύ είχαν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις αυτή την περίοδο, όχι το 10 που είπατε, για τη σύναψη του κοινοπρακτικού, όπου το ποσό των 15 εκατομμυρίων θα ήταν μέσα στο μπουκέτο των δανείων για το κοινοπρακτικό. Είναι μέσα στο πακέτο των 15 εκατομμυρίων του κοινοπρακτικού. Σας εξήγησα. Θέλετε να επιστρέψετε κι εσείς, κύριε Γκιόλα, αν θέλετε, όταν είναι η ώρα τη δική σας τοποθέτηση. Επειδή το ρωτάς συνέχεια, θέλετε, μπορούμε να το κλείσουμε. Όταν έρθει η ώρα, κύριε Γκιόλα. Έχω τελειώσει με μία επισήμανση. Στο δικό σας έγγραφο, κύριε Λιαρέλη, ειδικά για την ΕΤΕ, είχατε συνολικό δανεισμό 53 εκατομμύρια με ακάλυπτους κινδύνους από το δικό σας έγγραφο 43,5. Δηλαδή 85% από την Εθνική είναι αυτό. Αυτό είναι από την Εθνική. Από την Εθνική μόνο, γιατί την Εθνική ήταν το δάνειο τελευταίο. Λέω ότι το έγγραφο είναι από την Εθνική Τράπεζα. Σας απαντώ. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε κανένα ακάλυπτο δάνειο. Γι' αυτό σας ρώτησα και το δάνειο της Εθνικής πριν, που αποσύρατε την εγγύηση. Κανένα απολύτως ακάλυπτο δάνειο. Και η έννοια του πιστωτικού κινδύνου πολλές φορές εκφέρεται και δια του αποτελέσματος. Δεν υπάρχει ούτε μία καθυστέρηση δανείων του Αντένα. Την ίδια περίοδο οι μέτοχοι του Αντένα έβαλαν 140 εκατομμύρια.
Όλοι οι τόκοι πληρωνόταν, το κεφάλαιο πληρωνόταν, καμία καθυστέρηση δεν υπάρχει. Και εντάξει, δεν υπάρχει, το σκέλος δεν κάλυψε. Θεωρούμε ότι τα δάνεια του Αντένα είναι απολύτως καλυμμένα. Δεν απαντήθηκε η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, κύριε, από πότε δεν είναι κερδοφόρα η επιχείρηση. Δεν απαντήθηκε. Α, θέλετε να μας πείτε και για ποιο λόγο απαιτήθηκε το μεγαλύτερο δάνειο όλους, όλων των εποχών κύριε Λάπα, εταιρεία κύριε Λάπα, σας παρακαλώ, κύριε Λάπα, αφήστε την κάνω εγώ γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει. Ωραία. Κύριε Γιαρέλη, αν θέλετε, δώστε μια εικόνα των οικονομικών στοιχείων, δηλαδή τα αποτελέσματα χρήσης των τελευταίων ετών του ομίλου, του Αντένα δηλαδή. Ο Αντένα. Μια και έγινε αυτή η ερώτηση, αφορά όλη την Επιτροπή, δεν αφορά μόνο τον κύριο Λάπα. Ο Αντένα έχει καθαρή θέση μέχρι και το 2014. Η καθαρή, θετική καθαρή θέση. Η καθαρή, μπορώ να σας πω και τα στοιχεία, αν θέλετε, τα έχω μαζί μου χρονιά-χρονιά. Μπορείτε να μας αφήσετε και κάτι, αν θέλετε, αλλά πέστε μας τη δική σας γνώση προφορικά. Το 14... Σας παρακαλώ, κύριε Γκιόλα. Έχετε χρόνο μετά. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουμε μπροστά μας την έξι τράπεζα Ελλάδα. Κύριε Λάπα. Το 2014 είχε αρνητική, καθαρή, αρνητική θέση 200 εκατομμυρίων. Γι' αυτό το λόγο πήρε το ομολογιακό δάνειο. Κύριε Λάπα. Λέω λοιπόν ότι κάνετε λάθος. Και γιατί πήρε το ομολογιακό δάνειο. Κύριε Λάπα, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Και γιατί πήρατε 200 εκατομμύρια. Κύριε Γκιόλα, έχετε δυνατότητα μετά χρόνου. Κύριε Λάπα, θα καταθέσετε στην Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, ένα-ένα να ξεκαθαρίζετε. Μα δεν βοηθάει η διαδικασία αυτό. Κύριε Λάπα. Ή μας έχουν δώσει λάθος στοιχεία, λοιπόν. Κύριε Λάπα. Βοηθάει η διαδικασία αυτό που κάνετε. Περιμένετε, παρακαλώ. Κύριε Λάπα, ο μόνος τρόπος για να γίνει η συζήτηση αυτή αποτελεσματικά είναι το συγκεκριμένο εδάφιο του πορίσματος να κατατεθεί και να ενημερωθεί ο κ. Λιαρέλης, ο οποίος δεν έχει ενημέρωση, και να μας δώσει πιθανά και μετά το διάλειμμα τη δική του απάντηση για να έχει τα στοιχεία από τους συλλογισμούς του. Λάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει την Επιτροπή αυτή. Να γίνει και μετά το διάλειμμα. Αυτό είπα. Λέω μετά το διάλειμμα να μας δώσει στοιχεία των υπολογισμών του. Ωραία, άμεσα να γίνει. Να του δώσουμε λίγο. Να λυθεί το θέμα αυτό άμεσα τώρα, κανένα διάλειμμα. Να κατατεθεί από τον κύριο Λάπα καταρχήν αυτό που έχει για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Το πόρισμα που είναι στην Επιτροπή είναι, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι τίποτα άλλο. Έχετε γράψει κάποιο απόσπασμα στα χειρόγραφά σα, κάτι δεν ξέρω τι να σα πω. Ή θέλετε να πάμε το φέρουμε. Μπορώ να απαντήσω όμως. Βεβαίως μπορείτε. Μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, βεβαίως, εγώ λέω. Σύμφωνα. Αν θέλετε να φέρω από την 162 το πόρισμα για να διαβάσουμε το σημείο αυτό, να μην υπάρχει. Επειδή είπε δεν το έχει ο κύριος Λιαρέλης, δεν του το δίνεται κύριος στα Λιαρέλης, χέρια του. Εξ αρχής το δήλωσε ότι δεν έχει ενημερωθεί και έχει καταγραφεί στα πρακτικά και είναι εν γνώση. Δεν είναι όλων μας. Αφού είναι μόνο να σας πει αυτά που θέλει να πει. Κύριε, μισθώ, κύριε. Ρωτώ αν κάποιος από εσάς, από εμάς, έχει αντιγράψει το τμήμα αυτό. Αλλιώς να φέρουμε το πόρισμα να διαβαστεί. Φέρουμε. Αυτό ρωτάω. Δεν ρωτάω. Το φέρουμε, άλλο. Κύριε Πρέδρε. Το φέρουμε. Κύριε Λάπα, δεν ακούγεστε καταρχήν. Δεν μπορεί να γίνει. Μιλάτε εσείς οι δύο. Εμείς να μην μιλάμε. Να μιλάμε. Βρείτε ποιο είναι το θέμα που σας αφορά, να τελειώνουμε. Εάν αν λέτε μέχρι το 2014, δεν έχω λόγο να αφήσω το αυτό που λέτε. Μπορώ να μιλήσω. Εγώ λέω, λέει το πόρισμα. Τέλος το 2014 είχα την αρνητική θέση 200 εκατομμυρίων. Αυτό λέει το πόρισμα. Okay, κύριε Λάπα, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι άκουσα τι είπατε. Θέλετε να ακούσετε και τι θέλετε. Παρακαλώ, κύριε Γιαρέλη. Μάλιστα. Λοιπόν, η καθαρή θέση του Αντένα. Το 2010 ήταν θετική 24 εκατομμύρια σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι δημόσιες. Το 2011 ήταν 23. ,1, το 2012 26,1, το 2013 10,2, το 2014 7,2 θετική. Το 2015 ήταν αρνητική 11,2 εκατομμύρια και γι' αυτό έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 25 εκατομμυρίων, η οποία ανακοινώθηκε τον προηγούμενο Ιανουάριο και υλοποιήθηκε αυτομάτως και τώρα η καθαρή θέση είναι θετική. Το 14 σας είπα 7,2 θετική. Εάν αυτά είναι τα δημοσιευμένα στοιχεία. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι υπάρχει. Θέμα 200 εκατομμυρίων δεν τίθεται. Πώς θα το κάνουμε αφού δεν τίθεται. Θα έρθει κύριε Πρόεδρε το πόρισμα. Εκτός εάν τα στοιχεία του ενεργητικού δεν προσμετρώνται. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει σε καμία οικονομική θεωρία. Η καθαρή θέση προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία του ενεργητικού και τα στοιχεία του παθητικού. Αυτό τουλάχιστον λέει η οικονομική επιστήμη. Έχετε εδώ και οικονομολόγους. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα βοηθούσε να έρθει το πόρισμα από τα 162. Θα ξεκινήσει η επόμενος συνάδελφος εσελός και μπορούμε να το δούμε εδώ. Θα μας βοηθήσει για να έχουμε πλήρη αντικειμενική γνώση. Οι συνάδελφοι μπορούν να το επικαλεστούν και τη σελίδα στην οποία αναφέρονται για να έχει γνώση ο κ. Λιαρέλης, εφόσον δεν έχει λάβει κάτι τέτοιο.
Τώρα παρακαλώ, αν θα μπορούσε κάποιος συνεργάτης μαζί με τους νομικούς παραστάτες να δούνε το συγκεκριμένο, να έρθει το συγκεκριμένο έγγραφο εδώ, όσο διαρκεί η συνεδρίαση, να το δούμε και με τον κύριο Λιαρέλη. Κύριε Λιαρέλη, αν μου επιτρέπετε, κύριε συνάδελφε, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είπατε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι κατά δήλωσή σας εσείς δεν ανακεφαλαιοποίησατε ποτέ τόκους, να το πω έτσι. Μάλιστα. Δεν εισάγατε τόκους σε επόμενο δανεισμό. Ο τρόπος με τον οποίο το είπατε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι υποδηλώνει ότι εσείς σε αντίθεση με άλλους δεν το κάνατε. Έχετε γνώση άλλων ομίλων μίντια που το έχουν κάνει? Όχι. Ο τρόπος απάντησης σε μένα αυτό μου έδωσε να καταλάβω, και αυτό και σας ρωτάω. Είπατε ότι εμείς δεν κάναμε ανακεφαλαιοποίηση. Σαν να δηλώνετε μια αντίθεση σε σχέση με ένα γεγονός που θέλω λοιπόν να σας πω ότι σας είπα τι κάναμε εμείς ή τι δεν κάναμε εμείς. Γνωρίζετε αν υπάρχει το φαινόμενο αυτό της ανακεφαλαιοποίησης? Επειδή ο κύριος Λάπας μου έκανε την τιμή να μου κάνει 28 ερωτήσεις σε ένα τέταρτο, είναι μια ερώτηση που συνήθως έκανε. Καλά, καλά, κύριε Λάπα. Τέσσερις. Καλά, δεν κάνουμε στατιστική, ξέρετε, τώρα, κύριε συνάδελφε. Ξέρετε, κύριε Λάπα, υπάρχει το σαμπουάν που είναι 2-1. Εσάς οι ερωτήσεις σας είναι 8-1. Γι' αυτό και το ρόλο του εισηγητή πιθανά, κύριε Λιαρέλη. Τι να κάνουμε τώρα. Μην κατηγορηθώ και για κρίση διαφήμιση. Κύριε Λιαρέλη, η απάντηση είναι συγκεκριμένη. Λέω λοιπόν ότι ήταν μια ερώτηση που ξέχασα να μου κάνει, γιατί συνήθως την κάνει. Σας την κάνω εγώ. Επειδή ο τρόπος με τον οποίο απαντήσατε ήταν ότι εμείς δεν κάναμε ανακεφαλαιοποίηση στόκων, σας ρωτώ αν γνωρίζετε αν άλλοι όμιλοι έκαναν. Για να πω κάτι συγκεκριμένο, όχι. Η απάντηση είναι ναι ή όχι, κύριε Λιαρέλη, σε αυτό που ρωτάω εγώ. Να πω, έχω ακούσει. Δεν ξέρω όμως κάτι συγκεκριμένο και πολλές φορές άκουσα εδώ. Το έχετε ακούσει από τραπεζικά στελέχη? Από εδώ, από την Εξεταστική Επιτροπή. Υπήρξαν δύο τραπεζικά στελέχη οι οποίοι το είπαν. Καλά. Λέω αν γνωρίζετε κάτι από τη δική σας δραστηριότητα και από την επικοινωνία που έχετε εσείς με τράπεζες. Ορίστε. Το ρωτώ αν γνωρίζετε εσείς κάτι από τη δική σας δραστηριότητα και την επικοινωνία που έχετε με τράπεζες εσείς εκτός επιτροπής. Αν σας έχει ενημερώσει κάποιος. Εγώ προσωπικά κύριε Πρόεδρε, έχω ελάχιστη επικοινωνία με τις τράπεζες, έως και μηδενική, με δεδομένο ότι λειτουργούμε σε κάποια πρότυπα τα οποία είναι τα ορθά πρότυπα λειτουργίας, και η επικοινωνία με τις τράπεζες είναι από την οικονομική διεύθυνση, από το CFO, από το τμήμα Treasury, οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Ευχαριστώ. Από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σταμάτης. Εγώ. Ωραία. Ο κύριος Σταμάτης για 15.